Πώ να φτιάξει το δικό σου κομπόστ. Επίπεδο δυσκολία 1. Το κομπόστ αξιοποιεί τα φυτικά υπολείμματα από τον κήπο, διάφορα αποφάγια και άλλα οργανικά απορρίμματα τη κουζίνα. Είναι μια απλή και οικονομική διαδικασία για την παραγωγή φυσικού λιπάσματο, η οποία δίνει στα φυτά τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται. Θα χρειαστεί έναν κομποστοποιητή και κινητέ χώνευση κομπόστ. Προμηθεύσου μια πυρούνα, έναν αναδευτήρα κομπόστ και ένα ποτιστήρι. Ένα κλάδο τεμαχιστή θα είναι πολύτιμο σύμμαχο. <Τι> πρέπει να τοποθετηθεί σε άμεση επαφή με το έδαφο, ώστε να διευκολυνθούν οι ανταλλαγέ με τους μικροοργανισμούς του μικροοργανισμού του χώματο. <Τι> Τα υπολείμματα που συνθέτουν το μελλοντικό κομπόστ πρέπει να παραμένουν υγρά, αλλά όχι βρεγμένα, και να αερίζονται καλά. Το σιλό προστατεύεται από τον καιρό με καπάκι και τοποθετείται κοντά σε φράκτη που το προφυλάσσει από του ανέμου, ώστε να μην στεγνώνει το περιεχόμενό του. Καθώ η θερμότητα είναι μέρο τη διαδικασία αποσύνθεση, ο ήλιο είναι απαραίτητο να ζεσταίνει το σιλό κομποστοποίηση. Όχι όμω πάρα πολύ, γιατί υπάρχει κίνδυνο στεγνώματο. Οπότε συνιστάται η επιλογή μέτρια έκθεση για λίγο μέσα στην ημέρα. Τοποθέτησε, <Τοποθέτησε> τον κομποστοποιητή κατευθείαν πάνω στο χώμα και μετά βάλε μέσα μια στρώση από κλαδιά δέντρων ή θάμνων πάχου 5 έω 10 εκατοστών, που καλύτερα θα είναι να έχουν περαστεί από τον κλάδο τεμαχίστη. Αυτή η στρώση θα διευκολύνει τον αερισμό και την αποστράγγιση. Στη συνέχεια πρέπει να διαφοροποιήσεις τα απορρίμματα σε διαδοχικές στρώσεις. Βάλε να αλλάξει τα πράσινα απορρίμματα που είναι ακόμα υγρά με τα καφέ και ξηρά απορρίμματα. Το ιδανικό είναι να τα ανακατέψεις μεταξύ τους ώστε τα πιο χοντροκομμένα υλικά να αερίζονται και να ενσωματώνουν τα πιο λεπτοκομμένα που αποσυντίθενται γρηγορότερα. Έτσι θα επιτευχθεί η χώνευση. Σχεδόν όλα τα απορρίμματα του κήπου είναι ανακυκλώσιμα. Απόφυγε, για παράδειγμα, την κομποστοποίηση των βοτάνων, των κλαδιών από άρρωστα δέντρα, των φύλων τη καριδιά, τη βελανιδιά και του κέντρου. Το κομμένο γκαζόν ενσωματώνεται πιο εύκολα εάν το αφήσει πρώτα να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρε. Τα περισσότερα απορρίμματα κουζίνα μπορούν να γίνουν κομπόστ, φίλτρα καφέ, φακελάκια τσαγιού, τσόφλια αυγών, φλούδε λαχανικών. Απέφυγε όμω τα εσπεριδοειδή, τα οποία συχνά έχουν υποστεί επεξεργασία. Τα υπολείμματα ψωμιού, ζυμαρικών ή ρυζιού πρέπει να τοποθετούνται σε περιορισμένε ποσότητε ενώ είναι προτιμότερο να αποφεύγονται τα υπολείμματα ψαριών ή κρεάτων. Έλεγχε την υγρασία του κομπόστ, καθώς όπως και η θερμότητα, είναι απαραίτητη για τη ζύμωση των μικροοργανισμών. Αν στο κομπόστ εμφανιστούν λευκά νηματοειδή σημάδια, οφείλονται στην έλλειψη νερού, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο μικροοργανισμών. Εάν είναι απαραίτητο, πότισε ελαφρώ το κομπόστ για να υγρανθεί ξανά, χωρίς να μου σκέψει, ώστε να διατηρηθεί η βακτηριακή χλωρίδα. Ο ανεπαρχή αερισμό συχνά δημιουργεί δυσάρεστε οσμέ. Για να διορθωθεί αυτό, ανακάτεψε τι τρώσει με πυρούνα ή χρησιμοποίησε ένα δευτήρα κομπόστ που βολεύει πολύ σε στενά σιλό. Έτσι, μπορεί να ενσωματώσει και θρηματισμένα ξηρά στοιχεία. Αν και δεν είναι απαραίτητη για τη δημιουργία του κομπόστ, οι εκκινητέ συμβάλλουν στην επιτάχυνση τη διαδικασία. Τα σκευάσματα που είναι έτοιμα προ χρήση περιλαμβάνουν βακτήρια και άζωτο. Μπορεί επίση να φτιάξει ένα σκεύασμα από τσουκνίθε Αφήνοντα ένα κιλό φύλλα τσουκνίδα να μου σκέψει σε 10 λίτρα νερού για τρει εβδομάδε. Αυτό το σκεύασμα με υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο είναι και πολύ αποτελεσματικό κατά τη μελίγκρα. Χρειάζονται 6 έω 12 μήνε για να επιτευχθεί ένα όριμο κομπόστ που μπορεί να χρησιμεύσει ω λίπασμα. Όταν ετοιμαστεί, θα είναι καφέ, ομοιογενέ, λεπτό, εύθρυπτο και θα μυρίζει σαν χώμα. Με λίγου μήνε υπομονή, τα απορρίμματα θα μετατραπούν σε φυσικό λίπασμα. Πρόκειται για μια οικολογική διαδικασία που ωφελεί την υγεία των φυτών σου.